Κυριακή των Βαΐων σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί και ίδιο ο Χριστός, εισέρχεται στην Αγία Πόλη ή να δοξαστεί. Έρχεται στην Ιερουσαλήμ, όχι ως επίγειος βασιλεύς, όπως τον περίμεναν οι Ιουδαίοι, αλλά έρχεται στην Αγία Πόλη ως ο αμνός του Θεού, ο προσφερόμενος προς θυσία. Έρχεται για να θυσιαστεί, να προσφέρει τον εαυτό του λύτρων αντίπολων και να δοξάσει. Έτσι σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει δύο γεγονότα τα οποία θα ήθελα να ιδιαίτερα να προσέξουμε. Αναφέρει λοιπόν μετά την Ανάσταση του Λαζάρου στη Βηθανία, ο Χριστός ήταν στο σπίτι και οι αδερφές μαζί με τον αναστημένο Λάζαρο προσέφεραν δείπνο για τον ευχαριστήσουν. Εκεί η Μαρία πρόσφερε στον Χριστό ό,τι πολύτιμο είχε, το μύρο με το οποίο έπλυνε τα πόδια του Χριστού σαν έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Αυτό θα λέγαμε έτσι με σύγχρονη ορολογία εκκλησιαστική, σκανδάλισε έναν από τους μαθητές του Χριστού, τον Ιούδα, ο οποίος ήταν αυτός που κρατούσε το ταμείο. Και σκέφτηκε και είπε, γιατί να δώσει τόσα χρήματα, 300 δινάρια, για να αγοράσει το μύρο και αυτά τα χρήματα να μην τα δώσει στους φτωχούς. Γιατί λοιπόν να κάνει τόσο μεγάλα έξοδα για κάτι το οποίο δεν υπήρχε λόγος, όταν κάποιοι άνθρωποι πεινούν? Την απάντηση την έδωσε και τη λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το είπε αυτό όχι γιατί νοιαζόταν τους φτωχούς, αλλά επειδή ήταν κλέφτης. Ήθελε πολύ απλά το ταμείο τους να έχει χρήματα, έτσι ώστε από εκεί να μπορεί να κλέβει. Πόσες φορές κι εμείς βιαστικά κρίνουμε, κατακρίνουμε, επικρίνουμε και βγάζουμε έτσι αποφάσεις, αδελφοί μου, ακριβώς κρίνοντας εξιδίων, σε σχέση δηλαδή με αυτά που ο καθένας έχει μέσα στη ψυχή του και στο μυαλό του. Αυτό που έκανε ο Ιούδας, δυστυχώς πολλές φορές το κάνουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας. Και το μόνο το οποίο καταφέρνουμε να εκφράζουμε είναι να βγάζουμε τα ισόψυχά μας. Να φανερώνουμε ο καθένας μας τον χαρακτήρα μας. Να δείχνουμε ο καθένας μας το ποιόν του και να λέμε τι είμαστε, τι έχουμε μέσα μας. Βλέπετε, διαχρονική αξία είναι ο άνθρωπος εύκολα να εκφράζει και να εκφράζεται, αλλά δύσκολα να σκέφτεται και επίσης πάντοτε να πράττει το καλό και να λέει το καλό. Όμως ο Χριστός τον άφησε τον Ιούδα ακριβώς να φανερώσει αυτόν του το λογισμό, ακριβώς για να φανερώνει και σε μας πάντοτε ο Ιούδας πως δεν πρέπει όχι απλά μόνο εύκολα να κρίνουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά κυρίως όμως να βλέπουμε το βάθος των γεγονότων και να κρίνουμε πάντοτε με σκέψη και με σύνεση. Παραβλέποντας λοιπόν ο Χριστός αυτό το γεγονός, μαζί με τους μαθητές του
πάνω σε ένα γαϊδουράκι μπαίνει στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Ήδη είχαν μάθει άνθρωποι ότι ο Χριστός είναι στη Βηθανία και θα έρθει στη Ιερουσαλήμ και βγήκαν όλοι στους δρόμους να τον υποδεχθούν και την περίμεναν τον λυτρωτή, τον Μεσσία, τον βασιλιά, αυτός ο οποίος θα τους απάλλασε από τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Αυτόν ο οποίος θα τους γλίτωνε από την τυραννία των Ρωμαίων. Τον περίμεναν ως επίγειο βασιλιά, ως διάδοχο του βασιλιά Δαβίδ, ώστε να ελευθερώσει την πόλη τους και το γένος τους. Ο Χριστός όμως δεν ήρθε σαν επίγειος βασιλεύς. Το είπε και ο ίδιος. Ήρθε σαν βασιλεύς της δόξης. Ήρθε λοιπόν ως ο βασιλεύς των ουρανών, ακριβώς για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δουλεία και την τυραννία των παθών και της αμαρτίας και να του χαρίσει τη λύτρωση, να τον αναστήσει. Έπαθε ο Χριστός και μετά αναστήθηκε. Ακριβώς για να δώσει και σε εμάς το πρότυπο ότι η είσοδό μας στο πάθος του Χριστού είναι η προϋπόθεση και της δικής μας λύτρωσης και Αναστάσεως. Σήμερα ο Χριστός εισοδεύει στην Αγία Πόλη και περιμένει και από μας να γίνουμε συνοδοιπόροι, να Τον ακολουθήσουμε ακριβώς προς το εκούσιον πάθος, να είμαστε μαζί Του συνσταυρωτές και όχι σταυρωτές, να είμαστε μαζί Του σε αυτήν όλη την πορεία που αρχίζει από σήμερα, μέσα σε αυτήν την ανηφορική πορεία προς τον Γολγοθά, που θα κορυφωθεί όμως στον τάφο της Αναστάσεως Του. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αδελφοί μου από σήμερα, ας ακολουθήσουμε τον Χριστό έτσι με καλή σκέψη, με καθαρή σκέψη, με καθαρή καρδιά. Ιδιαίτερα φέτος με πολύ πόνο, με λύπη, με θλίψη θα έλεγα, με στεναχώρια. Αλλά ωστόσο όμως να ξέρουμε ότι αν είμαστε σταυροφόροι και όχι σταυρωτές, αν είμαστε συνοδοιπόροι μαζί Του και όχι κριτές, τότε λοιπόν θα μπορέσουμε έτσι κι εμείς να ξεπεράσουμε όλο αυτό το πάθος και να φτάσουμε με το καλό, όπως και ο Χριστός θα φτάσει νικητής στην Ανάσταση, για να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε την Ανάσταση των ψυχών μας. Αμήν.